Τα χειρότερα τα φέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ συνειδητά. Γιατί δεν διαπραγματεύεται. Δεν διαπραγματεύεται. Τα πράγματα είναι στην 20η Φεβρουαρίου. Στη συμφωνία αυτού του ανεκδιήγητου κλόουν που παίζει τον Υπουργό των Οικονομικών. Στη συμφωνία. Κλόουν. Γιατί κλόουν. Είναι ένας κλόουν. Άλλα το πρωί. Άλλα λέει το πρωί. Άλλα λέει το βράδυ. Επί νοημάτων, ερωτηματικό, όχι. Επί αριθμών. Πλεώνασμα 3,9 για το 2016. Όχι. Πλεώνασμα 1,5 για το 2016. Ο ίδιος άνθρωπος σε μία μέρα. Αλλά δεν είναι πολιτική. Γυρίζει, τώρα, γυρίζει. Κλώνα, λέτε, δεν το παίρνω πίσω. Είναι ένα. Διεθνοποίησε το πρόσωπό του σε βάρος της πατρίδας του. Μάλιστα. Διεθνοποίησε τον εαυτό του, την πάρτη του, σε βάρος της Ελλάδας. Αυτός ο τύπος λοιπόν που υποδίεται τον Υπουργό των Οικονομικών μας λέει άλλα τη μία μέρα, άλλη την άλλη. Εν κατακλείδη, το αύριο μετράει. Όχι το τι έγινε χθες. Και για το αύριο. Να παίρνουν κάποια χρήματα για λίγους μήνες προκειμένου να πετύχουν μια διαπραγμάτευση. Γιατί είναι αμφισβητούμενο. Γιατί είναι αμφισβητούμενο αν θα την πετύχουν αυτή τη διαπραγμάτευση. Και γιατί ρισκάρουν ό,τι περίσσεψε. Ό,τι περίσσεψε και ρισκάρουν και τα αναπτυξιακά. Εσείς ήσασταν δεδομένοι όμως. Εδώ αμφισβητούν. Εσείς ήσασταν δεδομένοι. Έχασε τι έλεγε ο κύριος Τσίπρας για μας. Τούτη εδώ. Ποιο θέλει, ο Τσίπρας ή ο πρόεδρος που πήγανε. Ο κύριος Τσίπρας, καταρχάς. Το να μιλάνε δύο πρωθυπουργοί δεν είναι κακό, αλλά υπάρχει και δεύτερη ανάγνωση. Στην Εξεταστική Επιτροπή, ο κύριος Τσίπρας παρέπεμψε τον κύριο Παπανδρέου ως βασικό και μοναδικό υπεύθυνο για την κρίση του 9-10 και ταυτόχρονα είπε ότι ο Παπανδρέου ανετράπη. Ψάρεψε στα θολά νερά ένας αμοραλιστής και όποιος τσιμπήσει.